Γεια σας, στο σημερινό βιντεάκι μας θα δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απήχησή μας στο Instagram με βάση τον καινούριο αλγόριθμο που αλλάζει συνεχώς και γενικά σχετικά μας έχει νευριάσει. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, γενικά θα κάνουμε μια μίνι αναφορά τι γίνεται με αυτόν τον καινούριο αλγόριθμο. Ένα άτομο με έρευνες γενικά ακολουθεί γύρω στα 800 και 900 άτομα καθημερινά. Αυτό βέβαια τα 800 και τα 900 άτομα είναι λογικό να μην μπορεί να τα παρακολουθήσει στο τι ανεβάζουν, στο τι αναρτήσεις κάνουν, αν π.χ. ανεβάζουν κάποιους διαγωνισμούς ή αν είναι απλοί φίλοι τους. Οπότε βλέπει πλέον το Instagram στοχευμένο κοινό. Εάν έχετε επίσης παρατηρήσει στον κεντρικό σας τοίχο, γιατί εμφανίζονται κάποια συγκεκριμένα άτομα, αυτό συμβαίνει, ή στην αρχική σας, αυτό συμβαίνει γιατί το Instagram με το νέο αλγόριθμο αυτό καταλαβαίνει ποιοι είναι φίλοι μας, πολύ κοντινοί, ποιοι είναι συγγενείς μας, και αυτό φαίνεται μέσω από τις αναζητήσεις που κάνουμε, μέσω από το Messenger του application, δηλαδή με ποιους μιλάμε και με ποιους έχουμε πιο συχνή επικοινωνία, εννοείται αυτό, ή σε ποιους πατάμε like, σε ποιους σχολιάζουμε καθημερινά, οπότε μετράει και λίγο η αλληλεπίδραση που έχουμε σε ένα προφίλ. Ένας τρίτος λόγος που έχει γίνει και έχει αλλάξει βασικά ο αλγόριθμος του Instagram είναι οι ώρες παραμονής του κοινού μας στο προφίλ μας. Γενικά, αν μπαίνουν για μια συγκεκριμένη ώρα, για ένα λεπτό περίπου, τότε είναι απλώς επισκέπτης. Σκοπός είναι να αυξήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις επισκέψεις στο προφίλ μας. Και αυτό θα σας πω παρακάτω πώς μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απήχησή μας. Ακόμα ένας λόγος που φέρνει γενικά ο καινούργιος αλγόριθμος στο Instagram είναι ότι τα περισσότερα πλέον για να σας φανούν στην αρχική είναι μέσω προώθησης, είναι μέσω πληρωμής. Γι' αυτό βλέπετε και στην αρχική σε συγκεκριμένα άτομα συνέχεια, όπως γνωστά ονόματα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που μπορεί να είναι και στην τηλεόραση, να φαίνονται στην αρχική σελίδα, παρόλο που μπορεί να τις ακολουθείτε και να μην τις ακολουθείτε, είναι οι λεγόμενες προωθητικές ενέργειες στο Instagram. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς που μας ενδιαφέρει το Instagram γενικά για να αυξήσουμε την απήχησή μας. Λοιπόν, ο πρώτος γενικά είναι λόγος να έχουμε ένα προσεγμένο προφίλ και να ενεργοποιούμε γενικά το ενδιαφέρον του ατόμου το οποίο μπαίνει καθημερινά, ώστε να αυξήσουμε την ώρα που θα παραμείνει στο προφίλ μας. Αυτό βέβαια το Instagram με τους δικούς του τρόπους και τους αλγοριθμούς το καταλαβαίνει, γιατί γίνεται αυτό. Ένας δεύτερος λόγος επίσης είναι ότι μπορούμε να τραβάμε βιντεάκια μεγάλης διάρκειας και να τα ανεβάζουμε με τη νέα δυνατότητα του Instagram στο IG Stories, όχι story απλά, στο IG Stories μας, για να προσελκύουμε περισσότερο κόσμο. Ένας τελευταίος λόγος που θα σας πω είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω διαγωνισμού, μέσω να πατήσουμε ενεργοποίηση του προφίλ μας για ειδοποιήσεις, ώστε όταν ανεβάζει κάποιο post το προφίλ που μας ενδιαφέρει, να μας εμφανίζεται, να μας ειδοποιεί το κουδουνάκι αυτό του Instagram και να μας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Αυτά. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία για το Instagram, μπορείτε να μου γράψετε από κάτω την ερώτησή σας μέσω comment και θα σας απαντήσω, εννοείται. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου και πατήστε like, ή επίσης μοιράστε το με άλλα άτομα, μοιραστείτε το, ανταλλάξτε τα βιντεάκια ή κάντε κοινοποίηση. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, γεια σας!